Όπως είναι φυσικό, είναι αδύνατο στον Τύρναβο να κρύψουν την απογοήτευσή τους από το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Ζάκυνθο, αλλά και τον προβληματισμό τους για τα δύο τέρματα που κακώς ακυρώθηκαν σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, στερώντας από τους και ανέρυθρους πολύτιμους βαθμούς. Ωστόσο, μπροστά υπάρχει ο Ηρακλής, που έρχεται το Σάββατο στο Αλκαζάρ με στόχο να κερδίσει για να παραμείνει στην κορυφή, ενώ ακολουθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο αγώνας κυπέλου με τον Εγινιακό, που έχει επίσης μεγάλη σημασία. Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό ο Άγγλος Δικόζης να συστήνει ηρεμία, προκειμένου οι παίκτες του να προετοιμαστούν σωστά και να αντιμετωπίσουν συντισάλιστα κενά των τραυματιών Τσούκαλου, Σαμαράκη και Σκαμπάνη. Βέβαια, ο νεαρός επιθετικός έχει ελπίδες άμεσης επιστροφής, ωστόσο ήταν ατυχία να τραυματιστεί την Κυριακή και ενώ πραγματοποιούσε την καλύτερη του εμφάνιση. Όσο για τους δύο έμπειρους στόπερ, κάνουν αγώνα δρόμου για να επανέλθουν, έστω στο μάτς κυπέλου, κάτι που σημαίνει ότι ο πονοκέφαλος για την αντιμετώπιση του Περόνε το Σάββατο αυξάνεται κατά πολύ για την τεχνική ηγεσία της τυρναβήτικης ομάδας.